είστε καλά πάντοτε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε εδώ στην Καβάλα μας. Χαρά μου. Χαρά μου. Μαζί με αυτόν τον ήλιο που βγήκε σήμερα. Και ευχόμαστε όλα τα καλά. Ευχόμαστε τότε πέρα. Με την εμφρόνησή σας. Ένα αφιέρωμα που είχα κάνει. Ναι, το είδα. Τι σχόλια άκουσα, το τι σχόλια. Μα ένας να μου κάνει κριτική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ξέρετε, εφραίνει την καρδιά σου όταν κάνεις σωστή κριτική. Έτσι, έτσι. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και εδώ στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως Φιλίππων, Απόλλωνος και Πάφου, όπως λέγεται. Και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για την υπόθεση της πατρίδος μας, η οποία είναι πληγωμένη και πονάει πολύ. Και όταν λέμε πατρίδα, εννοούμε την καρδιά μας. Έτσι. Εννοούμε τη ζωή μας, εννοούμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το παρελθόν μας, το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το μέλλον βέβαια μπορεί κάποιοι να το λένε δυσίωνο, αλλά εγώ θεωρώ ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτοί που λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί η δική μας η ελπίδα είναι η πίστη μας, στην ορθοδοξία μας, στην παράδοση των Αγίων Πατέρων, στα συγκλονιστικά κατορθώματα, τα πνευματικά και τα ηρωικά του κλήρου μέσα σε δύσκολες συνθήκες ζωής και σε δύσκολες συνθήκες κατά τις οποίες κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Παρόλο τον πόλεμο τον οποίο έχει υποστεί η έννοια γενικότερα της Εκκλησίας και οι άνθρωποι της, πάντοτε. Πράγματι, η Εκκλησία, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δέχεται κάποιες βολές, ίσως και διαβολές. Κάθε 15 χρόνια, θα έλεγα. Θυμάμαι το 1987 τότε, με την επίθεση του Τρίτσι. Θυμάμαι τους αγώνες που είχε κάνει ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο Άρθιμος, ο Νίν, αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ήμουνα ο τέταρτος και λαϊκός στην ομίλη όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από 15 χρόνια ακριβώς ήρθε το θέμα της ταυτότητας, άλλος αγώνας της Εκκλησίας. Μαζεύτηκαν, όπως θυμάστε, πάνω από 3 εκατομμύρια υπογραφές και πέσανε στο κενό. Ενώ τώρα κάνει μια διαδήλωση μια ομάδα, ξέρω εγώ, περίεργη και αμέσως λαμβάνεται υπόψη. Και μετά από 15 χρόνια είχαμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρυσι. Ευτυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, μετρώντας τις δυνάμεις της, η κυβέρνηση είδε ότι δεν έχει την δύναμη να φέρει τα πάνω κάτω στην Εκκλησία. Ήταν μια αδικία. Είχα προειδοποιήσει το 11 και τους ιεράρχες και τους κληρικούς ότι είναι μέσα στο δόγμα της Ευρώπης να μην πληρώνονται από το δημόσιο οι κληρικοί και ότι θα γινόταν μία ζημιά. Δυστυχώς υπήρξε επιβεβαίωση με τα χρόνια.